Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Β. Είμαστε σελίδα 363, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 38. Κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 38, σελίδα 363. Ο δε επέστρεψε εις γάλγαλα. κι και το πίνα εν τη γη και ή τον προφητών εκάθιντο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού στήσον το λέβητα τον μέγαν και ψήσον μαγείρευμα δια τους ιούς των προφητών και εξελθών τις εις τον αγρόν δια να συνάξει χόρτα έβρικεν άγριο κολοκύνθιν και σύναξε από αυτής άγρια κολοκύθια έως σου εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψα έκοψε αυτά εις τον λέβητα του μαγειρεύματο επειδή δεν εγνώριζον αυτά. Έπειτα εκένωσαν στου ανθρώπου για Αλλά καθώ έφαγαν εκ του μαγειρεύματο, εξεφώνησαν και είπαν: Άνθρωπε του Θεού, θάνατο είναι εν και δεν είναι δυνατόν να Ο δε είπε: Φέρετε άλευρον, και έλειψε αυτόν στο Λέβιτα, Έπειτα είπε: Κένωσον ει το λαόν, δι και δεν είναι το ουδέν κακόν εν τολεβητη. Και ήρθε άνθρωπο τη από Βααλ Σαλισά, και έφερε εις τον άνθρωπον του Θεού άρτων από των πρωτογενημάτων είκοσι κρίθινα ψωμιά και νοπά αστάχια σύτου εν το σάκο αυτού και είπε δώσει στον λαόν διαναφάγωση και ο θεράπον αυτού είπε τι να βάλω τούτο έμπροσθεν εκατό ανθρώπων ο δε είπε δώσει στον λαόν διαναφάγωση διότι ούτω λέγει Κύριος θέλουσιν συμφάγη και αφήσει υπόλοιπον τότε έβαλεν έμπροσθεν αυτόν και έφαγον και αφήκαν υπόλοιπον κατά το λόγο του Κυρίου Αμήν Συνεχίζει τη διακονία του ο Ελισέ ο άνθρωπος του Θεού συνεχίζει προσευλογία. ευλογία όμως πείνα ήρθε σε όλη τη γη στη γη του Ισραήλ και βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι η πείνα δεν είναι κάτι καινούριο ούτε η φτώχεια είναι κάτι καινούριο μέσα στη γραφή και μέσα στην ανθρωπότητα. Όμως εκείνο που έχει σημασία στις δύσκολες καταστάσεις είναι να υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Να υπάρχει ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί στις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες ο Θεός επιτρέπει σε όλους μας και όλοι μας έχουμε περάσει από δύσκολες καταστάσεις πιστεύω μηδενός εξερουμένου δύσκολες καταστάσεις όχι μόνο πείνας αλλά και οικονομικές δυσχέρειες εγώ τουλάχιστον με τη γυναίκα μου στη ζωή μας έχουμε περάσει πολλές φορές δύσκολες καταστάσεις. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι να επέμβει ο Θεός. Γιατί όταν έρχεται η δυσκολία μπορεί να ισχύσει ότι τούτο ο Θεός το επέτρεψε για να φαθενερωθούν τα έργα του και η δόξα του αλλά μπορεί και να ισχύσει να απογοητευτεί ο άνθρωπος και να εγκατελείψει το Θεό. Είναι λοιπόν το κρίσιμο σημείο η δύσκολη κατάσταση. Πώς θα σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Με πίστη ή με απιστία. Με προσευχή ή με γκρίνια. Με ελπίδα στο Θεό ή με απελπισία. Κάθε δυσκολία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, εμείς θα θυμόμαστε ότι τούτο το επέτρεψε ο Θεός για να φανερωθούν τα έργα του και η δόξα του. Το επέτρεψε ο Θεός για να δοκιμαστεί η καρδιά μας. Το επέτρεψε ο Θεός για να μας δει πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Ανταποκρινόμαστε με προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός θα επέμβει. Εξάπαντος θα επέμβει γιατί είναι αγαθός και σπλαχνικός και επεμβαίνει με τρόπους που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε εμείς ούτε να φανταστούμε. Κάποτε έγινε πείνα στη Βιθλέμ και εκεί υπήρχε η Ναομή, ο άντρας της ο Ελιμέλεχ και οι δύο γη τους Μάλλον και Χελεών. Ήτανε κάτοικοι της Βιθλέμ και είπαν εμείς θα φύγουμε Δεν είπαν θα προσευχηθούμε Αν θέλει ο Θεός να φύγουμε Θα προσευχηθούμε Αν θέλει ο Θεός να μείνουμε Το έβαλαν στα πόδια Από... Με φόβο Με απελπισία Με απιστία Και δεν είναι ότι έφυγαν μόνο Είναι και που πήγαν θα πάμε στη γη Μωάβ. Έλα, ε, αλλά και δεν υπάρχει τίποτα στη γη Μωάβ. Εκεί υπάρχουν ξένοι θεοί, εκεί υπάρχουν είδωλα και Μωαβίτες. Μωαβίτες είναι η μελαμψή, μάλλον εθίωπες ή κάπου προς τα εκεί. Ε, εκεί θα πάμε. Θα πάμε στη γη Μουάβ για να ευτυχίσουμε και πήραν την απόφασή τους. Είναι δυνατόν ποτέ να πάνε καλά. Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να είναι μαζί τους αφού φεύγουν από εκεί που είναι ο Θεός. Αφού φεύγουν από εκεί που τους πρόσθεσε ο Θεός, που τους χρησιμοποίησε ο Θεός, που τους ευλόγησε ο Θεός. Γι' αυτό αδερφοί ισχύει αυτό που μου φανέρωσε ο Θεός. Όποιος αντέξει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όποιος αντέξει και δεν το βάλει στα πόδια. Όποιος αντέξει. Ο Ελιμέλ και οι Ναομοί δεν άντεξαν. Δεν άντεξαν όχι από αδυναμία, αλλά από απιστία. Γιατί εκείνα που έβλεπαν μπροστά τους ήταν αδίέξοδα. Και είχαν δίκιο. Λάθος κάνανε γιατί βλέπανε με την όψη και δεν βλέπανε με την πίστη. Ο Θεός δεν θέλει να βλέπουμε αδελφοί και σας παρακαλώ να το προσέξουμε πολύ αυτό. Δεν θέλει να βλέπουμε όπως ο κόσμος και όπως οι άνθρωποι. Εμείς δεν περπατάμε δια της όψεως. Εμείς περπατάμε και θέλει ο Θεός να περπατάμε δια της πίστεως. Δεν βλέπουμε την αδυναμία μας θα μας οδηγήσει σε απιστία Σε απελπισία Χωρίς ελπίδα Βλέπουμε στη δύναμη του Θεού Αν βλέπουμε στη δύναμη του Θεού Τότε ελπίζοντας αυτόν Τότε θα μοιάζουμε Σαν δέντρα πεφυτευμένα Παρά τους Ρίακα των υδάτων Και αν ο άνθρωπος δεν είναι Ο χριστιανός δεν είναι Σαν δέντρο πεφυτευμένο Παρά τους ρίακας των υδάτων Δεν μπορεί να κάνει καρπό, δεν μπορεί να ευωδούται, δεν μπορεί να αυξάνει και να ε, θάλει το φιλωμά του, δεν μπορεί. Θα, θα ξεραθεί. Άρα θα πάμε εκεί που είναι τα ύδατα τα ζώντα. Δεν θα φεύγουμε από τα ύδατα τα ζώντα, θα τρέχουμε στα ύδατα τα ζώντα. Και ποια είναι τα ύδατα τα ζώντα, ο λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η φωνή του Θεού. Χωρίς τη φωνή του Θεού τα λάθη μας θα είναι τρομακτικά. Θα μας φέρουν όχι σε αδιέξοδα, σε καταστροφή. Πίστεψαν λοιπόν με τα βεβαιότητος ότι πηγαίνοντας στη γη Μουάβ θα πάνε όλα καλά. Το αποτέλεσμα. Πέθανε το πρώτο παιδί. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν είπαν μα γιατί Σε λίγο πέθανε και το δεύτερο παιδί. Στη γη Μωάβ. Και πάλι δεν κατάλαβαν τίποτα. Και πάλι δεν ήρθαν σε αυτόν. Και στο τέλος πέθανε και ο Ελιμέλε. Μόνη της η Ναομή. Ο Θεός όμως είναι τόσο αγαθός που έχει σχέδιο και για την Ναομή στην απιστία της και θα έλεγα αφρόνος στην κακοτυχία της. Δεν είναι κακοτυχία είναι κακή επιλογή. Αδελφοί, δεν υπάρχει καλή τύχη και καλή τύχη και κακή τύχη στους ανθρώπους. Όλα είναι θέμα επιλογής του ανθρώπου σε σχέση με το θέλημα του Θεού. Ποια είναι η επιλογή μου, ποια είναι η επιλογή σου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί, να κάνουμε καλές επιλογές. Γιατί μετά οι συνέπειες είναι πολύ δύσκολες. Δεν διορθώνονται εύκολα είναι πολύ δύσκολο το να διορθώσεις αυτό που κατέστρεψε ο Θεός. Η Γραφή λέει καθαρά. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Αν εγώ κλείσω, ποιος μπορεί να μου πει γιατί. Αν εγώ αφαιρέσω, ποιος μπορεί να μου πει γιατί. Αν εγώ καταστρέψω, ποιος μπορεί να μου πει γιατί. Αλλά το ίδιο ισχύει και αν εγώ ευλογήσω, ποιος μπορεί να μου πει γιατί. Αν εγώ αυξήσω, ποιο μπορεί να μου πει γιατί. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, είναι τόσο σοβαρό αυτό το ζήτημα, ιδίω τι έσχατε ημέρε. Γιατί ο Θεό μα βεβαιώνει ότι όχι μόνο υποσχέθηκε, αλλά και ορκίστηκε. Αλλά σε ποιον, στον Αβραάμ, τον πατέρα τη πίστεως. ορκίστηκε. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί. Ώστε εμείς οι κληρονόμοι των επαγγελιών του Θεού να έχουμε τη βεβαιότητα της ελπίδας. Ότι αν στη δοκιμασία μας όπως ο Αβραάμ συλλογιστούμε ότι αυτός που μας χάρισε αυτό που έχουμε τον Ισαάκ είναι δυνατός και να τον αναστήσει όταν μας λέει να τον θυσιάσουμε όταν αυτό το κατανοήσουμε ότι πρέπει να περπατάμε διαπίστεως που στο λόγο του Θεού ο Θεός μας βεβαιώνει να έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή ευλογών θα σε ευλογήσω πότε αυτός ξέρει αυτός μπορεί ευλογών θα σε ευλογήσω πληθύνων και τι το θέλει το πληθύνων μα θα το κάνει πληθύνων θα σε πληθύνω είναι ωραίες λέξεις μοναδικές που απευθύνονται στους κληρονομούντας τα επαγγελίας και τα ονομάζει ελπίδα άγκυρα της ψυχής μας γιατί η ψυχή υπάρχουν στιγμές, μέρες, περίοδοι που βρίσκεται σε φοβερές τρικυμίες, σε φοβερές φουρτούνες, σε καταστάσεις ανεξέλεκτες. Και όταν το πλοίο βρεθεί σε καταστάσεις ανεξέλεκτες, τι κάνει. Ψάχνει να βρει λιμάνι για να γυροβολήσει. Και ο Θεός μας λέει έχετε λιμάνι. Ποιο είναι το λιμάνι. Η Εκκλησία παρουσία του Θεού πιο σωστά. Και ό,τι αυτό σημαίνει παρουσία Θεού. Και έχετε και άγκυρα η ελπίδα. Ο Θεός με θόρκου υποσχέθηκε σε μένα και στην οικογένειά μου για όλα τα ζητήματα της ζωής μου ότι ευλογών θα με ευλογήσει και πληθύνων θα με πληθύνει γι' αυτό αναπαύομαι στο λιμάνι τον καλό με την ελπίδα, τη βεβαία και την ασφαλή να ποιο είναι ο χριστιανός αλλά δεν είναι μόνο είναι καλός χριστιανός γιατί έχει πίστη αλλά δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας εάν δεν κοπιάζεις με αγάπη και αν δεν έχεις έργο στην πίστη σου, τότε ο χριστιανισμός σου είναι μάταιος. Αν κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου και βλέπεις και περπατάς δια όψεως, μάταιος είναι ο χριστιανισμός σου. Αν φροντίζεις τους Αγίους υπερετώντας αυτούς με κόπο, όχι με λόγια, με γκρίνια ή με κατάκριση γιατί είναι φοβερό αδερφοί να είμαστε σαν τη Μάρθα να υπηρετούμε εισμάτιν γιατί? γιατί κοιτάμε γύρω γύρω κρίνουμε κατακρίνουμε και αρχίζουμε μετά και κουτσομπολεύουμε είτε προς τον Κύριο είτε προς τους ανθρώπους αυτό είναι μάτιο όλη η υπηρεσία αυτά είναι άχρηστη τελείως άχρηστη Πρέπει να μάθουμε αδελφοί να μην ακούμε προσέχετε προσακούετε προσέχετε τι ακούετε να μην βλέπουμε προσέχετε τι βλέπετε γιατί αν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός τότε όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Τα σκάνδαλα θα έρθουνε αλλά γιατί έρχονται για να φανούν ποιοι είναι δόκιμοι. Θα έρθει ο αδελφός ο άσοφος για να δοκιμάσει εσένα ο Θεός. Θα έρθει ο αδελφός ο οποίος έκανε λάθος. Μήπως δεν κάνουμε όλοι λάθη. Έκανε λάθος. Και τα λάθη μας είναι μεγάλα. Έχουμε δύο τρόπους να αντιμετωπίσουμε τα λάθη μας. Τα λάθη των άλλων. Ο πρώτος τρόπος είναι να προσευχηθούμε για αυτούς να τους διορθώσει ο Θεός και αν μπορούμε εμείς πραγματικά με οδηγία Θεού να διορθώσουμε να διορθώσουμε ή να σκανδαλιστούμε Α, τι κάνει αυτός, ό,τι κάνει εκείνο δεν το κάνει καλά Κάνει εσύ καλά αδερφέ μου και ας τον άλλον αν δεν το κάνει καλά Καθένα στέκεται μπροστά στο Θεό Δεν το κάνει καλά αυτός, δεν κάνει έτσι, κοίτα τι έκανε Γιατί να χαλάει η καρδιά σου δεν το καταλαβαίνεις ότι χάνει την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού έτσι. Εμείς θα σκεφτόμαστε αδερφοί τι θέλει ο Θεός να κάνουμε εμείς. Δεν θα σκέφτομαι τι κάνεις εσύ που δεν είναι καλό ή είναι κακό. Ο Θεός να σε οδηγήσει, να σε ευλογήσει και να σε φωτίσει. Αλλά εγώ θέλω εγώ να πράττω το ευάρεστο όπιον του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λένε οι άλλοι. Γιατί αν εγώ ζω για τους άλλους δεν θα ζω για τον Χριστό. Εγώ όμως επειδή ζω για τον Χριστό δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Άλλωστε η καλή μου μαρτυρία που πρέπει να έχω ενώπιον του Θεού δεν εξαρτάται από το τι λένε οι άλλοι. Εξαρτάται από τον Κύριο που με συστήνει ή με απορρίπτει. Ο Κύριος θα με συστήσει, ο Κύριος θα με απορρίψει. Δεν κάνει πολιτική το παιδί του Θεού να φανώ αρεστό σε σένα. Το λέω και το λέω μερικέ φορέ και είναι άσχημο. Στα παλιά μου τα παπούτσια τη λένε οι άλλοι. Μένα με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεό. Σε αυτόν πηγαίνω. Γιατί εάν θέλω να έχω καλή μαρτυρία με πολιτική, ε, θα γκρεμίσω. Δεν μπορώ να, θα γκρεμίσω. Εάν όμως θέλω να έχω καλή μαρτυρία από το Χριστό, τότε ο Θεός θα με ευωδώσει. Θα μου πεις καλά είσαι τέλειος Όχι βέβαια Όχι βέβαια Και λυπάμαι γιατί πολλές φορές κάνω λάθη Αλλά ζητάω από το Θεό να με τελειοποιήσει Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι Ουχή ότι ήδη γίναμε τέλει Αλλά τρέχουμε Αλλά πού τρέχουμε Για το βραβείο της Ανοκλήσεως δεν τρέχουμε για να αποκτήσουμε μια καλή φήμη στη συγγενειά μας, στην εκκλησία, στους αδελφούς, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας. Όχι, γιατί αυτή η φήμη θα πέσει. Θα έρθει ο Θεός και όλα τα σαλευόμενα να τα γκρεμίσει για να φανούν τα εσάλευτα. Τρέχουμε τον καλό αγώνα στα ίχνη του Χριστού με το Λόγο του Θεού, με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για να έχουμε την εύνοια του Θεού, τη φροντίδα του Θεού, εμείς και ο οίκος μας. Και όταν έρχεται η δυσκολία Πιο πολύ τρέχουμε στο Θεό Και όταν έρχεται η ευημερία Ακόμη πιο πολύ τρέχουμε στο Θεό Γιατί εκεί στην ευημερία Και όταν όλα πάνε καλά Αρχίζει και φουσκώνει η καρδιά Και αρχίζει και κοιτάς Λόγω παιδί μου εμένα πως με ευλόγησε ο Θεός Κύριε είδες τι καλός που είμαι Γινόμαστε σαν τον Φαρισαίο Εγώ λέει είμαι πολύ καλός Δεν είμαι σαν και αυτόν εκεί τον τελώνει. Τον Άθλιο αποδεκατίζω, νηστεύω, όλα τα κάνω. Και μου θυμίζει τον πρεσβύτερο ιό τη παραβολή του ασώτου ιού. Ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και δεν μου έδωσε το ένα κατσίκι. Μα είναι δυνατόν να μην παραβαίνει την εντολή του Θεού. Μπορεί, αλλά φαρισαϊκά και όχι αληθινά. Γι' αυτό λέει να πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά. Τώρα λοιπόν βρέθηκε στην αδυναμία, αλλά να ολοκληρώσω για τη Ρουθ, όταν επέστρεψε, τότε την ευλόγησε ο Θεός. Εάν δεν είχε φύγει, θα την ευλογούσε ο Θεός. Γιατί η πείνα πέρασε. Και όλα περνάνε, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Όλα περνάνε. Μη στενοχωριέστε, όλα περνάνε. Όλα τα διορθώνει ο Θεός. Βρίσκει τρόπους. Έχει τρόπους να τα διορθώσει ο Θεός. Και μακάρι ένας από τους τρόπους που θα διορθώνει ο Θεός τα προβλήματα στα αδέλφια μας, να είμαστε και εμείς. Να είσαι εσύ το εργαλείο που διορθώνει ο Θεός. Και εγώ και όλοι μας. Όχι για να κρίνουμε και να κατακρίνουμε, αλλά για να προσευχόμαστε και να υπηρετούμε. Με έργα πίστεως και κόπο αγάπης. Όταν η Ρουθ επέστρεψε στη Βιθλέμ, όλα πήγαν καλά. Και μάλιστα τόσο καλά που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί. Σκεφτείτε ότι την έκανε γιαγιά του Χριστού, του Ιησού του Ναζωρέου. Πόσο καλά πήγαν στη ζωή τους. Και το όνομά της καταγράφηκε στο Ευαγγέλιο του, στο Λόγο του Θεού και στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Καταγράφηκε το όνομά της. Είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής με έντοξο τρόπο. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στον Ελισέ. Ο Ελισέ είχε επίσκεψη των ιών των προφητών. Μαζί με λαό περίπου 100 άτομα. Και δεν είχε τίποτα να τους βάλει να φάνε. Δεν στενοχωρήθηκε. Δεν είπε τώρα τι θα κάνω, πω, που χάθηκα, τώρα τους αφήσω πεινασμένου. Όχι τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Όταν κάποτε μαζεύτηκαν ο στρατός εναντίον του Ελισέ όλος ο στρατός των Συρίων πάμε εναντίον του Ελισέ με φοβήθηκε λέει μόνος μου είμαι αν ο Θεός του επέτρεψε να με σκοτώσουν να με σκοτώσουν αλλά πήγε και προσευχήθηκε και του λέει Θεός «Το με φοβάσαι όσοι είναι υπέρ εσού, είναι πολύ περισσότεροι από αυτοί που είναι εναντίον σου και αυτό που του είπε ο Θεός, το είπε στον Γεζή του λέει δεν είμαστε μόνοι μας αδερφέ δεν είσαι μόνος σου αυτή που είναι υπέρ σου είναι πολύ περισσότεροι και πιο ισχυρή και πιο δυνατή από, αυτή που, από αυτούς που είναι εναντίον σου. Εάν όμως μένεις στο θέλημα του Θεού, στην πίστη του Θεού, σαν τον Ελισέ. Και λέει ο Γιέζη, τι λες άρα, κυρία μου, λέει, δεν βλέπεις εδώ πέρα γύρω γύρω στρατεύματα. Και είπε τόσο απλό, λέει, Θεέ μου, άνοιξε τα μάτια να βλέπει. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, να μας ανοίξει τα μάτια να βλέπουμε, αδελφοί. Και είδε στρατεύματα αγγέλων, μπροστά στους Ασσυρίους. Ναι, αλλά αυτοί είναι άγγελοι, θα πολεμήσουνε. Όχι, δεν θα πολεμήσουνε. Αλλά ο Θεός ό,τι πω θα μ' ακούσει. Και αυτό είναι, αδερφοί, ό,τι πω θα μ' ακούσει. Δεν κύριε, πάταξε τους με αορασία, κανένας δεν έβλεπε. Όλα τα στρατεύματα γυρίζαν γύρω, 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 που να βρούνε τον Ελισέα. Βγήκε αυτό έξω, του λέει: ποιο μισάγνεται λέει το Ελισέ. Λέει: Ελάτε να σα πάω εγώ. Θα με ακολουθήσετε, θα σα ακολουθήσουμε. Τώρα αυτοί δεν έβλεπαν και του πήγε στη Σαμάρια. Του έβαλε μέσα όλο το στράτευμα. Θα είδε ο βασιλιά στρώμαξε, λέει: να του σκοτώσουμε. Κάτσε, λέει: Πώ θα του σκοτώσει, αυτού που ο Θεό μα παρέδωσε, εμεί δεν έχουμε δικαίωμα να του σκοτώσουμε, του αφήσουμε ελεύθερου. Και αφού του τασαν, του πότισαν, σκεφτείτε τρομάρα οι Σύριοι. Κυνηγάγανε τον Ελισέ και βιολεθήκαν εχμάλωτοι του βασιλιά του Ισραήλ. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αδερφέ, δεν είσαι μόνος σου. Κύκλο στρατοπεδεύει άγγελος με στράτευμα για να σε φυλάει. Μην το βάλεις στα πόδια σαν τη Ρούθ. Μη φοβηθείς. Πίστευε μόνο. Ο Ελισέ λέει, ψέρανε, πήγαινε λέει, σε χόρτα λέει, να φάμε χόρτα χόρτα λέει θα φάμε πήγε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός μάζεψε χόρτα βρήκε και μια άγρια κολοκυθιά και λέει ωραία κολοκύθια να τα μαζέψω και αυτά χαρά που έκανε αλλά δεν ήξερε ότι τα άγρια κολοκύθια είναι πικρά κατάπικρα τα μάζεψε και αυτά πήγε στο Λέβιτα το μεγάλο τα άριξε όλα μέσα και πάνε να φάνε πω, πω του Θεού λέει είναι κατάπικρα αυτά δεν είπε πω, πω τι λάθος έκανες. Αλλά προσευχήθηκε. Θεέ μου τι να κάνω. Λίξε, ρίξε λίγο αλευράκι μέσα και θα γίνουν ολόγλυκα. Τα πικρά κολοκύθια. Ρίγνει λίγο αλευράκι. Τρώνε τέλεια τα κολοκύθια. Ωραία κολοκύθια. Πολύ ωραία τα κολοκύθια τα πικρά. Γλυκά. Και δεν έφτανε αυτό. Έρχεται και κάποιος του λέει έφερα 20 κρίθινα ψωμιά. 20 κρίθινα ψωμιά, βάλτε να φάνε. 20 κρίθινα ψωμιά, 20. Πάει ο άπιστος. Ε, τι είναι αυτά που λες, λέει. Τι θα κάνουν 20 κρίθινα ψωμιά και, λίγο, και λίγα φρέσκα, στάχια σε 100 ανθρώπους. Αυτή είναι η λογική του ανθρώπου. Τι θα κάνουν, πώς θα περάσουμε. Και λέει ο Ελισέ, δώσ' να φάνε και θα γορτάσουν και θα περισσέψουν. Αυτό είναι τα ωραία λόγια της πίστης. Θα φάνε και θα περισσέψουν. Θυμάμαι μια φορά, είχα πάει στο Λαγονίση, ήμουν στο Αίγιο τότε και μάλιστα είμαστε σε περίοδο φτώχεια με την Άννα. Μεγάλη φτώχεια. Βέβαια προσευχόμαστε, περιμέναμε και μου λέει η αδερφή Μαρίτσα του, γυναίκα του Λούι, θέλει η νεολαία να έρθει στο Αίγιο. Λέω να έρθουν. Πόσοι θα είναι, θα είναι κάμια πενταριά, εξήντα. Κοιταζόμαστε με την Άννα. Θα κάτσουν λέει, και Σάββατο και Κυριακή. Ξανακοιταζόμαστε με την Άννα. Εγώ βρήκα τη λύση. Θα πάρουμε, λέω, ένα μεγάλο. Είχαμε μεγάλα τότε τέτοια κατσαρόλια, μεγάλα όμω καζάνια. Και λέω, θα πάρουμε φασουλάδα. Φασουλιά, κοιτάω με την Άννα, μπορούμε να πάρουμε. Θα πάρουμε φασουλιά και θα φάμε όλη τη φασουλάδα. Τη βρήκα τη λύση εγώ. Πριν φύγουμε, μου λέει η Μαρίτσα, αδερφοί έχουν ένα. Την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει: Έχουν ένα έτοιμα η νεολαία. Λέω: Τι έτοιμα έχουν, αδερφοί. Δεν τρώνε φασολία, του πονάει το στομάχι. Αμάν. Αμάν. Δεν πειράζει, λέω. Τι να πω τώρα, εγώ ντρεπόμουν κιόλα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα την πίστη ότι θα γίνει κάτι. Αλλά λέω: Δεν πειράζει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Κοιταγόμαστε με την Άννα. Ήρθανε Σάββατο μεσημέρι, Παρασκευή μεσημέρι. Παρασκευή μεσημέρι ήταν. Παρασκευή πρωί, κατά τι 6 ώρα, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού εξώπορτα. Σηκώνουμε κοιμισμένο. Μου λέει, Έλα, κύριε Κοροβέση, εγώ είμαι ένα παλιό συνεργάτη και τότε συνεργάτη του εργοστασίου που δούλευα. Μου λέει, Μου ανοίγει. Λέω, Σου ανοίγω. Τι έγινε, μου λέει, Πάω στην Αθήνα γιατί πέρασε το πανεπιστήμιο η κόρη μου. Α, λέω, Έλα, να πιούμε καφέ. Μπαίνει μέσα, ήταν και ο γιο του μαζί. Έρχεται απάνω, ψήνει η καφέ η Άννα. Του λέει πήγαινε τώρα, εσύ λέει στο γιο του φέρε, πάει κάτω και τι μας έφερε, λουκάνικα, ψάρια, αρνάκι και έφερνε και έφερνε και γέμιζε το, το, το τραπέζι, γέμιζε το τραπέζι, ποτέ το τραπέζι μας δεν είχε τόσα πράγματα αρνιά δεν ξέρω πόσα ήταν, να μην πω υπερβολή γιατί δεν θέλω να λέω υπερβολή αλλά ήταν κάνα δυο τρία αρνιά, ψάρια και ψάρια κάτι ψαρούκλες αυτό τα... Αυτός ήταν από το Μεσολόγγι και είναι εκεί λέει, η... η λιμνοθάλασσα. Κάτι... Ε... τι να σας πω, από όλα τα ψάρια. Ωραία ψάρια. Τα, τέτοια δεν ξαναφάγατε. Όχι ξαναφάγατε. Τε, ωραία ψάρια. Και γέμισε ψάρια, ψάρια. Και φέρνει και δυο νταμζάνες κρασί. Τα κοίταγα για την... με την Άννα και είμαστε τόσοι ενεργοβόμενοι. Τι έκανες του λέω εκεί. Πέρασε η κόρη μου μου λέει. Πέρασε η κόρη στο πανεπιστήμιο. Αλλά αυτά τα έφερε στο γέμνενα για τους αδερφούς σηκώθηκε και έφυγε, τα είχαμε χάσει με την Άννα. Τα είχαμε χάσει. Γέμισε το σπίτι μας. Ήρθαν τα παιδιά, τρώγαμε μια εβδομάδα από αυτά. Και δεν τελειώνανε. Τρώγαμε, τρώγαμε, τρώγαμε και δεν τελειώνανε. Αλληλούγια, αδερφοί. Άλλη μια φορά πάλι στην περίοδο της πείνας. Μπάει το μυαλό σας βέβαια. Τελείω πείνα. Έτσι και έτσι. <laughs> ναι. Είχαμε μαγειρέ, μαγειρέψει η Άννα ένα κοτόπλο στο φούρνο με πατάτες. Τρία κοτόπουλα. Τρία κοτόπουλα με πατάτε. Είδατε γι' αυτό ρωτάω την Τρία κοτόπουλα με πατάτε. Τα έβαλε σε ένα μεγάλο ταψί. Είμαστε πολλοί εκεί που μέναμε, γιατί φιλοξενούσαμε πολλού. Σαφνικά έρχεται ένα αυτοκίνητο με πέντε αδερφού. Κάτσε να φάμε. Φαντρώνε αυτοί. Σε λίγο ήρθαν άλλο ένα αυτοκίνητο. Αφού σηκωφάγανε και φύγανε, ήρθα άλλο αυτοκίνητο. Μάλλον πέντε αδερφού. Πηγαίνανε πύργο, πηγαίνανε πάτρα. Καθίστε να φάμε. Τρώγαμε. Μετά ήρθε άλλο αυτοκίνητο. Με άλλου, δύο αυτοκίνητα, ξέρω εγώ πόσα ήταν. Περάσανε πόσο να σποκίνη την ημέρα. Και άνα έβαζε και έβγαζε, έβγαζε και έβαζε, έβγαζε και έβαζε. Και τρώγανε όλοι. Μετά ήρθε η σειρά μα. Βγάζει και τρώμε. Και φάγαμε όλοι. Και περίσεψε. Και μετά σκεφτήκαμε. Μου λέει, Ελά, δώρε, Γιώργο, ξέρει πώ φάγαμε από αυτά τα τρία κοτόπουλα. Λέω πώ φάγαμε, ούτε καν το σκέφτηκα. Και η δεν το σκέφτηκε. Θεό μα τα είχε βγάλει. Λέει μέτρα, πόσοι ήρθαν και φάγανε, πόσοι είμαστε εδώ και κοίτα πόσο περίζεψε μισό ταψί. Απίστευτο αδερφή αλλά αληθινό. Δεν έχω μόνο μάρτυρα τη Μαντάνα, έχω το Θεό. Γι' αυτό μη φοβάσαι αδερφέ και μη το πολυβασανίζεις. Έχει ο Θεός λύση έχει ο Θεός λύση. Θα βρει τη λύση ο Θεός. Πριν από ένα μήνα δεν είχαμε να πληρώσουμε τα έξοδα των αδελφών μας στην Εκκλησία. Σήμερα μπορώ να σας πω για τη δόξα του Θεού ότι ρωτήστε τον κόρο, έχουμε περίσσευμα. Πώς έγινε αυτό. Σήμερα μου λέει, ξέρεις πώς έχουμε, δεν σας λέω, μη σκανδαλιστείτε <χαλύπτω>, τα καλύπτουμε πως το έκανε ο Θεός ό,τι θέλει κάνει ο Θεός αδερφοί αρκεί εμείς να είμαστε εγώ τα χάσα, εγώ τα χάνω εύκολα αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί δεν λογαριάζει εμένα την αδυναμία όταν τα χάνω αλλά βλέπω μετά τη δύναμή του είναι παντοδύναμος παντοδύναμος είναι ό,τι θέλει κάνει το μεγάλο μυστικό όμως είναι ένα αδερφοί τη δυσκολία, έστω και αν αυτή λέγεται πίνα, να τη βλέπουμε σαν σημείο μεγάλης ευλογίας. Σημείο μεγάλης ευλογίας. Δόθηκε η ευκαιρία στον Ελισέ μέσα σε αυτή την περίοδο της πείνας να δοξάσει το όνομα του Θεού. Οι προφήτες τα χάσανε. Προφήτες τώρα, ε. Λέει, τι θα φάνε, λέει, 100 άτομα. Λέει, θα φάνε χόρτα. Αυτό έχω, αυτό σου δίνω. Και φέρανε και αγριοκολοκύθια. Να δεις τι θα κάνω εγώ με τα αγριοκολοκύθια. Τα έκανε όλα ημέρα. Αλλά χωρίς ψωμί, στέλνει και έναν με 20 κρίθινα ψωμιά. Τώρα τι θα κάνουμε. Ε, πόσο να φτάσουν, λέει, από ένα κομματάκι, από ένα ψύχολο για να φάνε 100 άνθρωποι. Δεν θα αυτά, δεν είναι 100 άνθρωποι, 100 ψίχουλα. Θα φάνε όλοι, θα χορτάσουν και θα περισσεύσει. Αλλά εδώ τώρα αδερφοί να μείνουμε κάπου. Ότι ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει για να μας δοκιμάσει. Και η δοκιμασία έρχεται είτε για να μας αναβαθμίσει να μας εκπαιδεύσει και για να μας αναβαθμίσει για την παιδεία. Να μας φέρει πιο κοντά του, να μας αυξήσει την πίστη, να μας βοηθήσει στη ζωή μας. Να αρχίζουμε να εξητούμε για να δούμε πόσο μισθαποδότης είναι. Να εξητούμε για να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού και να βλέπουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι για καρποφορία. Μέσα από τη δοκιμασία σου ο Θεός θα σου δώσει πολύ καρπό που είναι και το ζητούμενο για το Θεό πολύ καρπό μεγάλη καρποφορία όταν όμως εσύ μένεις αντέχεις δεν αποκάμεις αντέχεις δεν χάνεις την πίστη σου αντέχεις δεν χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό αντέχεις. Δεν χάνεις τη δύναμή σου, αντέχεις. Και τέλος για το έλεος αυτού, για να σε φυλάξει. Για να φυλάξει τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός έστειλε άγγελο σατάν. Γιατί, γιατί βλέπει ο Θεός ότι από την υπερβολή των αποκαλύψεων Εάν δεν στείλω άγγελο σατάν να, ρα, να ραπίζει τον Παύλο Το δούλο μου Θα υπερηφανευτεί και θα τον χάσω Και θα τον χάσω αιώνια Αυτή είναι η αγάπη του Θεού Η αγάπη του Θεού δεν είναι να λυπηθώ Τον καημένο τον Παύλο που θα τον ραπίζει ένας παλιό, Μια παλιό αρρώστια Ξέρω εγώ τι είναι Ο άγγελος σατάν δεν ξέρουμε ποτέ τι ήταν αυτό Δεν τον λυπήθηκε δεν λυπάται ο Θεός. Αγαπάει ο Θεός. Αλλά αγαπάει με αλήθεια. Δεν είπε τον καημένο, τον παυλάκο, τι θα πάθει. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Είναι ανάγκη να στείλω άγγελο σατάν να τον ραπίζει για να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Ανάγκη είναι. Ανάγκη επίκειται. Και ο Παύλος δεν το κατάλαβε. Και προσέφηκε, λέει, κύριε Θεέ μου, τι είναι αυτό που μου τύχε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με. <σκύριε> δεν άκουσε τη φωνή του. Και όταν ο Θεός μας μιλάει, εκτελούμε. Όταν ο Θεός δεν μας μιλάει, ησυχάζουμε. Δεν είναι ότι δεν μας άκουσε, αλλά είναι ότι δεν, μας, δεν έχει τίποτα να μας πει. Αν δεν έχει τίποτα να μας πει, γιατί. Γιατί βλέπει την καρδιά μας ότι δεν είναι έτοιμη να υπακούσει γιατί βλέπει ότι δεν πρέπει να ενεργήσεις εσύ, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα εσύ. Αν δεν μιλήσει, κλείστο και περίμενε. Αλλά συνέχισε να προσεύγεσαι και συνέχισε ο Παύλος. Δεύτερη φορά. Λέξη, κουβέντα ο Θεός. Μα δεν τον αγαπάει, δεν θα του απαντήσει. Κουβέντα. Τρίτη φορά. Κύριε, αφαίρεσε αυτό τον άγγελο σατάν, και ο Θεός του λέει, έλα εδώ να σου πω, να καταλάβεις τώρα για να μην μου εξαναρωτήσεις. Αυτό είναι η χάρη μου. Χάρη σου κάνω που τον έστειλα. Άκου. Χάρη σου έκανα που ήλθε αυτό το κακό στη ζωή σου. Χάρη μεγάλη. Για να σε διορθώσω. Για να σε αναβαθμίσω. Για να σε μάθω ότι πρέπει να περάσεις από δοκιμασία για να γίνεις δόκιμος και του εξηγεί αρκείσαι η χάρις μου μείνε στη χάρη μου γιατί επειδή σου έδωσα πολλές αποκαλύψεις θα χαθείς επειδή σου έδωσα πολύ έργο θα χαθείς επειδή σου έδωσε που έκανα πολύ χάρη στη ζωή σου θα χαθείς Εάν δεν σε κρατήσω ταπεινό, επειδή σου αποκάλυψα, σου έδωσα έργο, σε ευλόγησα, αν δεν σε ταπεινώσω είναι το αντίβαρο. Πρέπει να είσαι σε, σε ισορροπία, να είναι σε ισορροπία η ψυχή μας. Σε ευλογή, κάτσε να σε ταπεινώσω και λίγο για να έρθει η ισορροπία. Όλο ευλογία, 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 έργο, 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 πάει χάθηκε ο άνθρωπος. Μετά θα κοιτάει τον εαυτό του και θα νομίζει ότι είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος. Το έχω πάθει. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ σημαντικό Και τρέξα κατευθείαν, ο Θεός μου το φανέρωσε, πάλι καλά Και λέω Θεό μου τι, τι είναι αυτό το πράγμα που έπαθα τώρα, συγχώρεσέ με Τι είμαι άθλιος και ουτιδανός Και αν κάνω όλο το θέλημα του Θεού Τότε να λέμε αχρίος δούλος είμαι Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πει αυτό Θα αναγκαστεί ο Θεός να τον αναγκάσει να το πει ότι είμαι αχρίος δούλος. Γιατί όφιλα χρεωστούσα να τα κάνω αυτά. Σου χρωστάω τόσο πολλά που αυτό το λίγο που έκανα δεν καλύπτει αυτό που σου χρωστάω. Αυτό το λίγο που κάνω δεν καλύπτει αυτό που σου χρωστάω. Δεν το κάνω για, του τους ανθρώπους, για σένα το κάνω. Αυτό είναι χρέος μου. Είναι χρέος μου να το κάνω. Για τα τόσα που έχει κάνει στη ζωή μου που με έβγαλε από τον κόσμο, με έβγαλε από την αμαρτία, με έβγαλε από το θάνατο και με έφερε εδώ στην εκκλησία και με έκανε και πρεσβύτερο. Χάρη σου, Χριστή, να σου λέω, Θεέ μου τώρα. Εγώ είμαι σημαντικό. εκείς ξεγάνωτο είμαι. Άθλιο, ουτιδανό. Κι αν έκανα κάτι, χάρη σου, Χριστή, σου χρωστάω. Και ο Παύλος του κατάλαβε, λέει, έχει, πόσο αληθινός είναι ο Θεός τι αγάπη είναι αυτή που έχει ο Θεός γιατί το κατάλαβε γιατί λέει τώρα που κατάλαβα ότι είμαι αδύνατος τώρα κατάλαβα ότι ο Θεός είναι δυνατός στη ζωή μου και όταν η αδυναμία μου φτάνει στο τέλειο, στο, στο χάλια, στο πλήρες τότε η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται στη ζωή, στη ζωή μου τέλεια Γι' αυτό δόξασε το Θεό ο Παύλος. Και συνέχισε. Και συνέχισε χωρίς γκρίνια, χωρίς να κοιτάει σαν τη Μάρθα γύρω-γύρω, χωρίς αυτοδικαίωση, χωρίς να κρίνει, χωρίς να κατακρίνει, χωρίς να κουτσομπολεύει, αλλά δημιούργησε ακόμη πιο στενή σχέση με το Θεό. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο όταν πέρασε τη μεγαλύτερη δοκιμασία του στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος είπε ο Θεός το έκανε για να πάρουμε την απόφαση του θανάτου ο Θεός το έκανε γιατί δεν θα έπαιρνα την απόφαση του θανάτου ώστε να μην στηρίζομαι στον εαυτό μου πια αλλά στο Θεό τον εγείροντα νεκρούς αδερφοί να δοξάζουμε όταν είμαστε σε δοκιμασία αλλά και να συλλογιζόμαστε με πίστη ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει αυτό που εμείς θα θυσιάσουμε. Αμήν.